Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Θα μας περιγράψετε ποια είναι η κατάσταση σήμερα στα νοσοκομεία και τα προβλήματα των νοσοκομειακών γιατρών, κυρία Ρέτζιου? Βεβαίως, πριν να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που ακούστηκε νωρίτερα και στις δηλώσεις του Υπουργείου Υγείας και του κ. Χρυσοχοίδη με αφορμή την παρέτηση του συναδέλφου Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας από το Βενιζέλιο και από τα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί ως διοικητή του Βενιζελίου προσωρινά, κάτι το οποίο εμείς λέμε ότι τον τιμά, γιατί για να μην δώσει για μία ακόμη φορά εντολή σε συνάδελφο να πάει να εφημερέσει στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, είπε θα πάω εγώ, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο και την αντίθεσή του στην πολιτική επιλογή των μετακινήσεων, γιατί αυτό, ξέρετε, είναι συστατικό στοιχείο της πολιτικής που εφαρμόζεται διαχρονικά στο χώρο της υγείας και μας έχει μετατρέψει τους γιατρούς σε περιοδεύοντες. Αυτό το βρίσκω άκρως παράλογο, δηλαδή τη μία να υπηρετείς και είναι να εφημερεύεις σε ένα νομό και την άλλη μέρα σε άλλο νομό. Κυρία Ρέτζιου, αν δεν κάνω λάθος, εκτός από αυτό το παράλογο υπάρχουν και άλλα παράλογα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά έχω την καταγγελία, απλώς δεν την έχω διασταυρώσει για να μπορέσω να πω πέντε πράγματα παραπάνω, ότι στο Μεσολόγγι, για παράδειγμα, το Σαββατοκύριακο υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τους ασθενείς και αν ψάχνουν για γιατρό πρέπει να φύγουν να πάνε στο Αγρίνιο, γιατί δεν υπάρχει ο γιατρός. Δεν ξέρω αν έχετε... Θα σας απαντήσω αμέσως. Να πω όμως, γιατί το θεωρούμε πολύ σημαντικό, θεωρούμε ότι η απάντηση του Υπουργείου Υγείας στην εξέλιξη με το Βενιζέλιο και του κυρίου Χρυσοχοίδη ήταν προκλητική. Προκλητική. Γιατί αυτός που εμποδίζει την ομαλή λειτουργία, εμάς μας κάνουν να αγανακτούμε οι δηλώσεις ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η υγεία των πολιτών. Γιατί προτείνουν ως λύση αυτή ακριβώς την πολιτική που έχει οδηγήσει το δημόσιο σύστημα υγείας σε τραγικά διέξοδα, που μας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, η μία μετά την άλλη, κλινικές τμήματα να κλείνουν, ολόκληρα νοσοκομεία να απειλούνται με κατάρρευση και αν στέκονται όρθια, οφείλονται στο υγειονομικό προσωπικό που δουλεύει κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες και με αυταπάρνηση. Είναι πρόκληση ειλικρινά. Μάλιστα. Εσείς τώρα, απέναντι σε τέτοιες δηλώσεις και τέτοια στάση... Στον κύριο Χουδαλάκη με το ερώτημά του. Ναι. Δεν είναι το μοναδικό νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Σήμερα υπήρχαν κινητοποιήσεις στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Ναι. Που έχει δοθεί εντολή από το Υπουργείο να μετακινηθεί παθολόγος στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου από ένα νοσοκομείο που είναι υποκατάρρευση. Εκεί το τμήμα επιγόντων περιστατικών σήμερα είχαν κινητοποιήσεις και της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών αλλά και άλλων σωματείων, φορέων, μαζικών κτλ. Στηρίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε μία αγροτική γιατρό. Παρετούνται ο ένας μετά τον άλλον οι συνάδελφοι. Για τη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αγριμίου έχουμε μία πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, επικίνδυνη κατά τη γνώμη μας. Έχουμε καταγγελία και από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Υπήρου γι' αυτό. Λειτουργεί η μονάδα εντατικής θεραπείας κάτω από τις ελάχιστες προδιαγραφές που θέτει η ίδια η εγκύκλειος της κυβέρνησης. Κυρία Ρέτζιου, για το Αγρίνιο μιλάτε τώρα? Το επεκτείνει και σε άλλα. Μισό λεπτάκι, γιατί δυστυχώς, ξέρετε, καμιά φορά θυμόμαστε πράγματα που δεν θα θέλαμε να μάθουμε ποτέ. Το Αγρίνιο, αν θυμάμαι, είχε το αρνητικό ρεκόρ θανάτων από κορονοϊό. Το 100%. Ήτανε το όποιος έμπαινε... Πήγα να πω και μπράβο. Λοιπόν, εξαιτίας της υποστελέχωσης, είχαμε αυτό. Και τώρα τι έρχεται και κάνει η Επιδημιολογική Περιφέρεια και το Υπουργείο? Τι κάνουνε? Μετακινούνε συναδέλφους με εντέλεστε εντατικολόγους από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ναι, για να στελεχώσουν, να κάνουν εφημερίες στην πραγματικότητα. Ένα τμήμα που δεν έχει μόλις 2 γιατρούς, ενώ οι ελάχιστες προϋποθέσεις είναι 6 γιατροί. Ακόμα και τρίτος γιατρός να εφημερεύει, το 1/3 των εφημεριών θα μένει ακάλυπτο. Δηλαδή, μας λέτε ότι ένας γιατρός που υπηρετεί...
Συγγνώμη για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Υπηρετεί στα Ιωάννινα και μπορεί την επόμενη μέρα να βρεθεί για να κάνει εφημερία στο Αγρίνιο. Εντατικολόγος, δε. Σε ένα νευραλγικό τμήμα. Mm-hmm. Και την επόμενη μέρα στην Άρτα ή δεν ξέρω εγώ πού. Μα αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης και με το τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε με την επίκληση των εκτάκτων αναγκών, μόνο που αυτές οι έκτακτες επίγουσες ανάγκες είναι συνέπεια ακριβώς αυτής της διαχρονικής πολιτικής της υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότησης, συνειδητή πολιτική επιλογή να μετατραπούν τα δημόσια νοσοκομεία σαν σε επιχειρήσεις που θα λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και δεν είναι καθόλου τυχαίο το νομοσχέδιο που συζητιέται τώρα αυτές τις μέρες στη Βουλή που ορίζει ποια είναι τα κριτήρια της επιλογής των διοικητών που θα είναι διοικητές μάνατζερ, γιατί αυτή είναι, αυτό λέει η κυβέρνηση, θέλουμε διοικητές μάνατζερ. Αυτό προέχει με αγοραία κριτήρια, γιατί αντιμετωπίζουν την υγεία και τη ζωή μας σαν κόστος. Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι κάθε μέρα και χειρότερα. Πρόεδρε, κυρία Ρέτζιου, για να έρθουμε λιγάκι και στην διαδικασία αναπλήρωσης. Για να λειτουργούσε το σύστημα έστω σε ένα μίνιμουμ ασφάλειας, πόσοι θα έπρεπε να στελεχώσουν αύριο το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Μιλάω για το μίνιμουμ. Ναι, ναι, το μίνιμουμ θα σας πω ποιο είναι. Οι 30 τουλάχιστον 30.000 κενές οργανικές θέσεις του Δημόσιου Συστήματος Υγείας με βάση απαρχαιωμένους οργανισμούς, ναι, που είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες. Και οι ανάγκες έχουν αυξηθεί εξαιτίας της νοσηρότητας. Τι λέει το Υπουργείο? 6.500 θα προκηρύξει 6.500 θέσεις το 24. Μόνο προσωπικού για τα νοσοκομεία το 24. Από αυτές, λέει το Υπουργείο, οι 1.500 θα είναι θέσεις μόνιμων γιατρών. Σας λέω λοιπόν ότι αυτές οι θέσεις δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε καν τις αποχωρήσεις, τις συνταξιοδοτήσεις και τις παρετήσεις, γιατί παρετούνται ο ένας μετά τον άλλον συνάδελφος, δεν προλαβαίνουν να αναλάβουν υπηρεσία, κάνουν την επιλογή να υπηρετήσουν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, έρχονται αντιμέτωποι με αυτά τα χάλια, mm-hmm, που αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να ασκήσουν ιατρική με σύγχρονους όρους και παρετούνται. Δεν φτάνουν λοιπόν αυτές οι προσλήψεις ούτε για ζήτο. Ναι, είναι σωστό. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη, επειδή λοιπόν το Υπουργείο επικαλείται και η κυβέρνηση έκτακτες ανάγκες, και αφού είναι έκτακτες και επίγουσες ανάγκες, να προκηρύξει τώρα το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν, ταυτόχρονη προκήρυξη, ταυτόχρονη, ναι, και με κατεπίγουσες διαδικασίες και με έλεγχο μόνο των τυπικών προσόντων, δηλαδή το πτυχίο και τον τίτλο της υπηκότητας, να προχωρήσει σε μαζικούς διορισμούς μόνιμων γιατρών. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα να υπάρξει γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και γενναία αύξηση στους μισθούς των γιατρών που έχουν επιλέξει να μην σηκωθούν να φύγουν, να μην σηκωθούν να πάνε να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα, να μην σηκωθούν να πάνε στο εξωτερικό, αλλά να μείνουν στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και να προσφέρουν τις υπηρεσίες. Κυρία Ρέτζιου, σας ευχαριστούμε πολύ.